Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μόνο ξεκαθαρίζω ότι εγώ στους ελληνικών μετά τη συνάντηση. Παίζει και ο κίνδυνος. Πώς εκτελείται ο πρωθυπουργός. Και με εκείνη με τον κύριο Βόμβα ο Γιώργου Λιάννη πυροδοτεί ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Ο βουλευτής Φλόρινας αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και παραμένει ανεξάρτητος. Καταγγέλει με επιστολή στον Πρωθυπουργό την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Εκρηκτικό χρήμα στο ΠΑΣΟΚ λίγο πριν από τις ψηφοφορίες για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Τελεσίγραφα από κυβερνητικούς βουλευτές απειλούν ανοιχτά να καταψηφίσουν τα νέα μέτρα. Βροχή από εξώδικα πολιτών σε βουλευτές να μην ψηφίσουν το μεσοπρόθεσμο. Πολιτική στήριξη στην Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Κρίσιμη σύνοδος του Eurogroup για την πέμπτη δόση και το νέο πακέτο στήριξης. Διεργασίες και σκληρά παζάρια στο παρασκήνιο. Κόντρα Μέρκελ Κρυσέ για τη συμμετοχή ιδιωτών στην ανακύκλωση των ομολόγων. Απεργιακό λουκέτο αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Παραλύουν ιδιωτικός και δημόσιος τομέας. Πολιορκία στη Βουλή από τους αγανακτισμένους και τα συνδικάτα. Σε συναγερμό η αστυνομία για την ασφαλή προσέλευση των βουλευτών στο Κοινοβούλιο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ανεβαίνουν τα μποφόρ στο ΠΑΣΟΚ μετά την ανακοίνωση του Γιώργου Λιάννη ότι αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος. Ο βουλευτής Φλόρινας παραμένει ανεξάρτητος και καταγγέλει με σκληρές εκφράσεις την οικονομική πολιτική. Την ίδια ώρα, άλλοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ απειλούν με καταψήφιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και άλλοι ζητούν επιτακτικά ανασχηματισμό. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, ενώ αμέσως μετά θα έχουμε τις πληροφορίες και τα σχόλια του Ανδρέα Κωνσταντάτου, της Κάτιας Μακρύ και του Χρήστου Κόνστα. Φιλοξενούμε απόψε κοντά μας τη συνάδελφο Σοφία Βούλτεψη. Σεισμός στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ προκαλεί η ξαφνική απόφαση του Γιώργου Λιάννη να ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος λίγες μέρες πριν την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου. Σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, ο Γιώργος Λιάννης ξεκαθαρίζει ότι δεν πιστεύει στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Είναι κυρίως θέμα συνείδησης. Δεν πιστεύω πια στην οικονομική πολιτική που ακολουθούμε. Αποτύχαμε και έκτοτε αναγκαζόμαστε να κρύβουμε την αλήθεια από το λαό συνεχώς. Αυτά τα μέτρα θέλουν σπλάχνα τίγρης για να τα ψηφίσεις. Και αυτά δεν τα διαθέτω. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μοιάζει με καζάνι που βράζει. Το μεγάλο Μαξίμου φοβάται ανταρσία, ενώ ήδη ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να το ψηφίσει. Έχω μάθει να υπηρετώ τις αξίες μου, τα πιστεύω μου, δεν θα το ψηφίσω. Δεν θα ψηφίσετε το μεσοπρόθεσμο. Δεν θα το ψηφίσω, όχι. Διότι δεν έπρεπε να έρθει πακέτο. Ωστόσο όμως είμαι έτοιμος να αναλάβω και τις ευθύνες μου. Τέσσερις βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος θεωρούνται επίφοβοι από το Μαξίμου να προχωρήσουν σε παρετήσεις πριν την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου και συνεργάτες του Πρωθυπουργού κάνουν ό,τι μπορούν για να προλάβουν τα χειρότερα. Ναι. Προσωπικά αισθάνομαι αυτή τη στιγμή προδομένος. Αισθάνεστε προδομένος. Βεβαίως. Δεν ακολουθείται η πολιτική η οποία ξεκίνησε από την αρχή. Μπροστά στο εθνικό καθήκον να προχωρήσει η χώρα στο να σωθεί. Νομίζω ότι ο καθένας αναλαμβάνει και τις ευθύνες του. Την ίδια στιγμή φουντώνουν τα σενάρια για ανασχηματισμό. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας, ο Ανδρέας Λοβέρδος από τη Νέα Υόρκη προανήγγειλε σαρωτικό ανασχηματισμό που θα περιλαμβάνει 10 έως 12 εξωκοινοβουλευτικές προσωπικότητες. Για μένα είναι παράδοξο το Υπουργείο Εργασίας να έχει 4 υπουργούς, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών να έχει 3. Δηλαδή το κατεξοχήν Υπουργείο. Δηλαδή χρειάζεται επομένως να σκεφτούμε αναδιατάξεις οι οποίες θα διευκολύνουν τη λειτουργία της κυβέρνησης με δομικούς όμως τρόπους. Στο μεταξύ, το ένα μετά το άλλο, τα κυβερνητικά στελέχη στρέφουν τα βέλη τους στο Υπουργείο Οικονομικών, αφήνοντας σαφείς αιχμές εναντίον του Γιώργου Παπακοσταντίνου. Το γεγονός ότι εμείς δεν χτυπήσαμε όσο νωρίς και όσο σωστά θα έπρεπε τη φοροδιαφυγή. Και το γεγονός επίσης ότι αργήσαμε πάρα πολύ να κάνουμε συγχωνεύσεις καταργήσεις οργανισμών, αυτά τα δύο κομμάτια είναι κομμάτια σοβαρής αυτοκριτικής, τα οποία κάνω εγώ δημόσια πλέον. Και οι λόγοι αυτοί είναι αυτοί που μας οδηγούν να επιβάλλουμε αυτά τα χαράτσια. Πρέπει να απολογηθούμε για τη φοροδιαφυγή στους αγανακτισμένους. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, σαν βροχή πέφτουν τα εξώδικα στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τους αγανακτισμένους πολίτες για να μην ψηφίσουν το μεσοπρόθεσμο, προσθέτοντας έτσι νέους πονοκεφάλους στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε σε απευθεία σύνδεση με τη Βουλή στην Μαριάνθη Κωνσταντάτου να μας δώσει το παρασκήνιο, τις πληροφορίες από το παρασκήνιο για την κίνηση βόμβα του Γιώργου Λιάννη
και να μας μεταφέρει το κλίμα που έχει διαμορφωθεί Μαριάνθη στους διαδρόμους της Βουλής. Κίνηση βόμβα, ακριβώς έτσι όπως το είπε Σάκη. Περισσότεροι συνάδελφοί του, τόσο από το Πασόκ όσο και από τα υπόλοιπα κόμματα, κάνουν λόγο για μια ευνηδιαστική κίνηση, καθώς ο κύριος Λιάνης δεν ήταν από τους βουλευτές που δημοσίως τουλάχιστον είχαν πει, είχαν προειδοποιήσει ότι σκοπεύουν να καταψηφίσουν ή ότι σκοπεύουν να παραιτηθούν. Ωστόσο, πρέπει στο σημείο αυτό να σας πω ότι σε κατηδίαν συζητήσεις του, ο κύριος Λιάνης είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του, είχε πει δηλαδή ότι η πολιτική της κυβέρνησης δεν τραβάει, ότι προβληματίζεται πάρα πολύ και προβληματίζεται κυρίως για το ρόλο του ως βουλευτής στην δεδομένη χρονική στιγμή. Επικρατεί βεβαίως και πολύ έντονος προβληματισμός, δεδομένου ότι αύριο ξεκινά στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής η συζήτηση για το μεσοπρόθεσμο. Είναι αύριο στις 4 το απόγευμα η πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό βεβαίως κάνει ακόμα πιο λεπτές τις ισορροπίες στη δεδομένη στιγμή και προβληματίζει ιδιαιτέρως την κυβέρνηση για το τι στάση θα κρατήσουν οι συνάδελφοι του κ. Λιάνη, καθώς από πολλούς θεωρείται προπομπός η κίνηση αυτή του κύριου Λιάνη, δεν αποκλείουν δηλαδή να ακολουθήσουν και άλλοι συνάδελφοί του την κίνηση αυτή. Μαριάνθη Κωνσταντάτο, να σε ευχαριστήσουμε και πάμε στον Ανδρέα Κωνσταντάτο να μας δώσει τις πληροφορίες του. Ανδρέα. Τώρα, η κίνηση του Γιώργου Λιάνη να ανεξαρτοποιηθεί ήταν μια ψυχρολουσία για το Μέγαρο Μαξίμου. Εν όψει κιόλας ενός δύσκολου, πάρα πολύ δύσκολου και κρίσιμου δεκαπενθήμερου που θα ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα με την ψηφοφορία για το μεσοπρόθεσμο. Από αλλού το περίμεναν, από αλλού τους ήρθε στο Μέγαρο Μαξίμου. Βεβαίως τώρα, η κίνηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί και ως ηρωική έξοδο από την πολιτική ενός βουλευτή, ο οποίος το έχει δηλώσει ότι δεν επρόκειτο ξανά να πολιτευτεί. Όμως με την επιστολή του που έστειλε ο κύριος Λιάνης στον Πρωθυπουργό, 4 σελίδες και με όσα αναφέρει σε αυτή, ανοίγει τον ασκό του αιώλου. Απελευθερώνει δυνάμεις μέσα στο Πασόκ να εκφραστούν και αυτές. Από την άλλη, όμως, καθώς περιορίζεται ο αριθμός των βουλευτών που παραμένουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ, γίνεται ακόμα πιο δύσκολο για κάποιον να ακολουθήσει τα βήματα του κυρίου Λιάνη. Πρέπει να υπενθυμίσω εδώ ότι ο κ. Παπανδρέου είχε πει, έτσι έχει γραφεί, προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι δεν θα καθίσει με 152-153 βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα οδηγηθεί σε εκλογές. Και έχουμε την ανεξαρτοποίηση του κ. Λιάνη. Και αν σε αυτή δίπλα προσθέσουμε την απόφαση του κυρίου Αθανασιάδη να μην ψηφίσει το μεσοπρόθεσμο και δύο-τρεις άλλους βουλευτές που βγήκαν τελευταία και άσκησαν ευθέως κριτική προς τον Πρωθυπουργό. Αρχίζει η αριθμητική τότε, και γίνεται ασφιχτική για το Μέγαρο Μαξίμου. Τότε βεβαίως οι βουλευτές, η κοινοβουλευτική ομάδα μειώνεται κατά πολύ και ενδεχομένως να έχουμε τέτοιες εξελίξεις άχη που να μας οδηγήσουν σε πρόωρες εκλογές ακόμα και τον επόμενο μήνα. Τώρα, στην τετρασέλιδη επιστολή του, ο κύριος Λιάνης αναφέρει τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκε στην ανεξαρτοποίηση προκειμένου να μην ψηφίσει το μεσοπρόθεσμο. Πρώτον, λέει, γιατί δεν πιστεύει στην πολιτική της κυβέρνησης. Και νομίζω πως δεν πιστεύουν και άλλοι βουλευτές σε αυτή την πολιτική, την φορολογική κυρίως πολιτική. Δεύτερον, γιατί η κυβέρνηση δεν είπε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Τρίτον, γιατί αυτά τα μέτρα τους νέους φόρους δεν μας τους ζητάει η Τρόικα, έτσι λέει ο βουλευτής, αφού η ίδια η Τρόικα έχει δηλώσει πως τα όρια φορολόγησης έχουν εξαντληθεί. Τέταρτον, γιατί όπως λέει η ευθύνη για να σωθεί η Ελλάδα δεν μπορεί να μετακυλείται στους ώμους των βουλευτών πάντα. Θα ήταν υπέροχο να μπορούσαμε πράγματι 3-4 βουλευτές κάθε φορά να σώζουμε τη χώρα, αλλά αυτό απέχει ένα βήμα από το γελίο, λέει ο βουλευτής. Πέμπτον, γιατί υπήρξε κουκούλωμα των σκανδάλων και γιατί δεν πήγε κανείς φυλακή. Τέλος, εξηγεί γιατί δεν παραιτήθηκε, αλλά ανεξαρτοποιήθηκε. Δεν ταιριάζει, λέει, ούτε στα προσωπικά μου πιστεύω, ούτε εγώ μπορώ να διορίζω τον νέο βουλευτή Φλόρινας. Πάντως, αυτή η κίνηση του κ. Λιάνη αποτελεί πλήγμα στον κύριο Παπανδρέου προσωπικά, αποτελεί πλήγμα για την πολιτική του και βεβαίως και για το μεσοπρόθεσμο. Και απόλυτο ευνηδιασμό, από ό,τι φαίνεται, για το Μέγαρο Μαξίμου. Βεβαίως, και πάμε και στην κάποια άλλο, την ώρα που ότι κάποια πληθαίνουν και τα τελεσίγραφα και οι απειλές των βουλευτών και πολύ δε περισσότερο όταν συνοδεύει την απόφαση του κ. Λιάνης με βαρύτατες εκφράσεις. Όπως ταπεινώσαμε τους πολίτες, τους στερήσαμε την αξιοπρέπεια και όλα αυτά που είπε πριν ο Ανδρέας Κωνσταντάτος. Ναι, και όταν δεν είχε προειδεάσει κιόλας ο κ. Λιάνης, αξίζει να πούμε ότι μίλησε στον κοινοβουλευτικό τομέα ελέγχου την περασμένη Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη θελώδη συνεδρίαση, όπου 78 βουλευτές του Πασόκ κατέκριναν την ασκούμενη οικονομική πολιτική, άλλος πιο σκληρά, άλλος πιο ήπια. Μίλησε πολύ αργά ο κ. Λιάνης, κυρίως εντόπισε την δυσαρέσκειά του στα προβλήματα της Φλόρινας αυτόν τον χρόνο, αλλά δεν άφησε, δεν έδωσε κανένα σήμα ότι προτίθεται να καταψηφίσει, να ανεξαρτοποιηθεί.
ή και να παραιτηθεί. Αυτό υποθέτω το ήξερε ένας πολύ πολύ στενός κύκλος γύρω από τον κύριο Λιάνη και δεν ξέρω καν αν ήξερε την πρόθεσή του να ανεξαρτητοποιηθεί. Εγώ μίλησα πριν από λίγο με τον κύριο Λιάνη, βρίσκεται στο σπίτι ενός φίλου του, έχει τελειώσει η μπαταρία του κινητού του, αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι έσπευσαν να μιλήσουν μαζί του. Ο κύριος Λιάνης λέει ότι ήταν μια εντελώς προσωπική του απόφαση, ήθελε να το κάνει σήμερα, μάλιστα χαρακτηριστικά σας δίνω ένα παρασκήνιο ότι ο κύριος Πετσάνλικος όπως γνωρίζουμε είναι άρρωστος, ο κύριος Νιώτης ο πρώτος αντιπρόεδρος έλειπε και παραιτήθηκε στην κυρία Ροδούλα Ζήση που είναι δεύτερη αντιπρόεδρος. Δηλαδή βρήκε μπροστά του την κυρία Ζήση και ανεξαρτητοποιήθηκε ουσιαστικά σε εκείνη. Δεν ήθελε να περιμένει ούτε μερικές μέρες ακόμα. Αυτό δείχνει μια μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Ο ίδιος είπε ότι ούτως ή άλλως είχε αποφασίσει να παραιτηθεί τις επόμενες εκλογές, να μην είναι υποψήφιος. Είναι 22 χρόνια βουλευτής, είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή. Νιώθει ασφυκτική τη μέγενη της κοινωνικής δυσαρέσκειας γύρω του και δεν είχε κανένα λόγο να συνεχίσει να είναι και να στηρίζει το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, ο ίδιος μου είπε ότι όταν οι δύο αρχηγοί δεν τα βρίσκουν, δεν μπορεί να μετακυλίεται η ευθύνη στους βουλευτές και αυτοί πάντα να σηκώνουν το βάρος στις πλάτες τους. Όπως επίσης επέλεξε να μην παραιτηθεί, γιατί όπως λέει χαρακτηριστικά, ο δεύτερος είναι ένας νεαρός υποψήφιος βουλευτής. Δεν τον είχαν επιλέξει οι άνθρωποι της Φλόρινας, τον κύριο Λιάνη είχαν βγάλει. Οπότε δεν θέλει εκείνος να ορίσει τον διάδοχό του. Αυτό θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Ένα κρίσιμο τώρα ερώτημα είναι. Mm-hmm. Εάν η κίνηση Λιάνη είναι μέρος μιας συνολικότερης κίνησης που θα εκφραστεί τις επόμενες ώρες ή το πολύ ημέρες ή αν είναι μια μεμονωμένη κίνηση. Φαντάζομαι ότι αυτό προβληματίζει έντονα και το Μεγάλο Μαξίμου. Βεβαίως το προβληματίζει έντονα. Γιατί σήμερα είχαμε και τον κύριο Αθανασιάδη, ο οποίος επίσης μου είπε σε συνομιλία που είχα το απόγευμα μαζί του ότι είναι αποφασισμένος να καταψηφίσει το μεσοπρόθεσμο. Στην αρχή η διαφωνία του ξεκίνησε από τη ΔΕΗ. Τώρα υπερβαίνει πια η αντίδρασή του το θέμα της ΔΕΗ. Θα καταψηφίσει το μεσοπρόθεσμο και θα γίνει ανεξάρτητος επίσης, όπως λέει ο κύριος Αθανασιάδης. Και κάποια στιγμή, λέει, στο μέλλον θα δει αν θα παραιτηθεί ή αν δεν θα παραιτηθεί. Εδώ λοιπόν έχουμε αμέσως δύο βουλευτές οι οποίοι δεν παρετούνται αλλά είναι ανεξάρτητοι. Είναι δύο βουλευτές από τελείως διαφορετικά μετερίζια, δηλαδή ο κύριος Λιάνης στήριξε τον κύριο Βαγγέλη Βενιζέλο στις εσωκομματικές εκλογές του 2007, αν αυτό είχε κάποια σημασία τόσο καιρό μετά. Ο κύριος Αθανασιάδης όχι όμως, στήριξε τον Γιώργο Πανδρέου. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια οριζόντια αντίδραση. Τώρα, με δεδομένο ότι η ψήφιση του μεσοπρόθεσμου Άκη δεν έχει να κάνει μόνο με την επιβίωση της κυβέρνησης, αυτό ίσως είναι το τελευταίο πια που ενδιαφέρει κάποιον, αλλά με την εκταμείευση της πέμπτης δόσης ή με το νέο δάνειο, και αυτό θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την όποια απόφαση της Συνόδου Κορυφής περιμένουμε στο τέλος του μήνα, καταλαβαίνουμε ότι είναι από μια κλωστή κρέμονται όλα. Αντίδραση δηλαδή, του Μαξίμου υπάρχει κάτι. Αυτή τη στιγμή είναι όλη η αντίδραση του Γιώργου Παπανδρέου υπάρχει. Ναι, υπάρχει. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι όλοι κλεισμένοι σε σύσκεψη. Σε πολύ λίγη ώρα θα έχουμε μία αντίδραση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Πεταλωτή. Αν δεν κάνω λάθος, θα είναι στο κλίμα μόνο για τον κύριο Λιάνη. Θα αναφέρεται μόνο στον κύριο Λιάνη και θα λέει ότι είναι ευθύνη καθενός. Καθένας παίρνει επάνω του την ευθύνη των αποφάσεων του. Ο Πρωθυπουργός θα τον πληροφορήθηκε και είπε: ας με ρίξουν. Ότι εγώ δεν πάω σε εκλογές, δεν έχω περιθώριο να πάω σε εκλογές, γιατί αυτή τη στιγμή εκλογές σημαίνει ότι δεν παίρνουμε ούτε πέμπτη δόση ούτε μεσοπρόθεσμο. Άρα τους ρίχνει το Γάντι. Θα πάω ακριβώς να ψηφίσω το μεσοπρόθεσμο και αν εκεί οι βουλευτές διαφωνούν, ας με καταψηφίσουν, ας ρίξουν την κυβέρνηση και τη χώρα στα βράχια. Πάμε και στην τώρα, υπάρχει απλώς να σου πω μια λεπτομέρεια, ενώ δεν υπήρχε κοινοβουλευτική ομάδα στο πρόγραμμα. Τώρα, τις τελευταίες ώρες μετά την ανεξαρτητοποίηση του κ. Λιάνη, δέχεται ο κ. Παπανδρέου εισηγήσεις να προχωρήσει άμεσα σε κοινοβουλευτική ομάδα και εκεί να θέσει το δίλημα. Αν θέλετε δηλαδή, ρίξτε με. Πιθανότατα δηλαδή να απευθυνθεί στους βουλευτές του από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας και να πει. Είναι πολύ πιθανό. Όποιος θέλει, ας ρίξει την. Ας με ρίξει και εμένα και τη χώρα στα βράχια. Αυτή πάμε θα είναι η έκφραση που του εισηγούνται. Να ακούσουμε το σχόλιο της. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πολιτικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ήταν θέμα χρόνου να φτάσουμε ως εδώ. Παρόλα αυτά και χωρίς να θέλω να μειώσω τις πολιτικές αποφάσεις διαφόρων βουλευτών, θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ βαριά η ευθύνη όσων ψήφισαν το μνημόνιο χωρίς να το διαβάσουν. Και επίσης είναι πάρα πολύ βαριά η ευθύνη όσων δέχθηκαν στις 8 Μαΐου του 2010 τροπολογία που έφερε ο κύριος Παπακοσταντίνου, βάσει της οποίας τις δανειακές συμβάσεις τις υπογράφει ο ίδιος και στη Βουλή πηγαίνουν μόνο για συζήτηση. Ουσιαστικά δηλαδή οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, δεν λέω για τους άλλους που ψήφισαν γιατί δεν παίρνουν μέρος, από εκεί πέρα ψήφισαν και δεν ασχολείται κανείς μαζί τους. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δέχτηκαν όλο αυτό το χρόνο να αυτοκαταργηθούν.
και ίσως η οργή τους να είναι μεγαλύτερη, ακριβώς επειδή διαπιστώνουν ότι παρά τις μεγάλες υποχωρήσεις που έκαναν όσον αφορά στο αξίωμά τους και σε αυτά στα οποία ο λαός περιμένει από αυτούς, η αποτυχία του προγράμματος δείχνει ότι τελικά ακόμη και το γεγονός ότι παραιτήθηκαν τις ψήφου τους δεν έφερε πουθενά.